μέσα στα πλαίσια άσκησης της δημοτικής αστυνομικής πολιτικής, δόθηκαν χθες οδηγίες στη διοίκηση της δημοτικής αστυνομίας για τις προτεραιότητες των αρμοδιοτήτων και των ελέγχων που θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα. Μέσα στις πρώτες προτεραιότητες είναι ο έλεγχος διάθεσης τραπεζοκαθισμάτων, αλλά και όλων των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων στην πόλη του Ηρακλείου. Πάνω από 1.000 αναμένεται να φτάσουν οι έλεγχοι που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου. Κανονικά οι έλεγχοι αυτοί και για τη διάθεση τραπεζοκαθισμάτων αλλά και για τους δημοτικούς κοινοχρήστους χώρους έπρεπε να έχουν ξεκινήσει όπως έχει συμφωνηθεί και ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία την 1η Απριλίου. Δόθηκε μια παράταση ενός μηνός για τους ευνόητους λόγους που ζήτησαν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι. Άρα, τέλος στην περίοδο χάρετος, οι έλεγχοι θα ξεκινήσουν κανονικά στις 2 Μαΐου και οι κυρώσεις για αυτούς που δεν έχουν προσπαθήσει και δεν έχουν φροντίσει να εφοδιαστούν την απαραίτητη άδεια θεωρούνται δεδομένες. Την Τρίτη ξεκινά η υπηρεσία μας εντατικούς ελέγχους για την υπέρβαση της κατάληψης των κοινόχρηστων χώρων. Μετράμε πολύ προσεκτικά το χώρο που καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αν αυτά υπερβαίνουν την άδειά τους, τότε ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμα και επίσης οι κυρώσεις είναι πολύ αυστηρές μέχρι και σφράγιση του καταστήματος. Κάθε περιοχή έχει διαφορετικό τέλος κοινόχρηστων χώρων. Τα πρόστιμα είναι τα διπλάσια του τέλους που κανονικά πληρώνουν τα καταστήματα για να κάνουν κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου.